Εικόνες ντροπής, δεκάδες τραυματίες, προσαγωγές, βανδαλισμοί και συμπλοκές χωρίς έλεος στο πρώτο ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Η οδός Σπύρου Λούι μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Τι κάναμε κάποιο λάθος, πώς θα το χτυπάω δηλαδή. Πώς θα το χτυπάω, να μην το χτυπάς καθόλου άνθρωπέ μου. Τι λες ρε, αφού όλοι το χτυπάνε. Ποιοι όλοι το χτυπάνε δηλαδή. Όλοι, όποιος περνάει από εδώ σταματάει και το χτυπάει. Το χτύπησε και ο Πέτρος ο Πέτρας και ο Γιάνκος ο Δράκος το χτύπησε μέχρι και ο Πάπης ο Σουγιάς και αυτός το χτύπησε. Και επειδή δηλαδή το χτύπησε ο Πάπης ο Σουγιάς και όλοι οι άλλοι που μου είπες πρέπει να το χτυπάς κι εσύ. Ιδίδα, αφού αυτό είναι το καλό άμα είσαι χούλιγκας. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, κάνεις ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Ρε κοντζαμάρ μαντράχαλη ρε, δεν τον λυπάστε τον άνθρωπο πεσμένο στο έδαφος εμόφυλτο να το χτυπάτε. Τι λες ρε βλάκα, ξέρεις πόσες φορές ήμουν εγώ στο πάτωμα και με δέρναν όλοι οι άλλοι. Και σ' άρεσε? Όχι, αλλά ήταν η σειρά μου για να τη φάω. Τι να έκανα? Παναγία μου, βρε τύψεις, δεν έχετε τύψεις έτσι όπως το χτυπάτε. Καθόλου. Γιατί όταν εγώ βαράω κάποιον που είναι πεσμένο στο πάτωμα, φαντασιώνω με κάτι τύπους που βλέπω στην τηλεόραση και μου τις πάνε πολύ. Κάτι δημοσιογράφους, κάτι πολιτικούς, κάτι παρουσιαστές. Με κατάλαβες? Ω Θεέ μου, τον τζακίσαμε τον άνθρωπο. Άρα, αδερφέ. Με το μαλώνει στο παλικάρι. Αχ, εμείς έτσι κάνουμε. Ξέρεις πόσες φορές τον έχω δει εγώ αυτόν? Κατά πού πήγε ρε να πάω να το σκίσω τώρα? Έλα εδώ ρε, αν είσαι άνδρας ρε. Έλα να σε βάλω κάτω να σε κάνω τέσσερις φέτες ρε. Γραφείο εισαγωγών Χούλιγκανς λέγεται παρακαλώ. Βεβαίως κύριε. Όχι κύριε μου, ντουζίνα δεν διαθέτουμε, από 25 και πάνω. Πολύ ωραία, θέλετε 25. Πώς τους θέλετε, κοντούς, ψηλούς, φαλακρούς, να ξέρουνε καράτε, ζίου ζίτσου, έχουμε απ' όλα, πώς? Βεβαίως και έχουμε πακέτα κύριε, τι λέτε τώρα? Σημειώνετε παρακαλώ. Περιμένω. Λοιπόν, πακέτο πρώτο, το απλό. Έρχομαι, δέρνω, φεύγω. Πακέτο δεύτερο, το special. Το special. Έρχομαι, δέρνω, σπάω, πετάω μολότοφ, φεύγω πάλι. Πολύ ωραία, 25 από το δεύτερο πακέτο. Από ποια χώρα θέλετε να σας το στείλουμε κύριε? Α, λυπάμαι κύριε μου, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν εισάγουμε χούλιγκαν από τις τριτοκοσμικές χώρες. Τι, γιατί άνθρωπε μου? Γιατί δεν υπάρχουν χούλιγκαν στις τριτοκοσμικές χώρες. Είναι απλό. Μόνο στις πολιτισμένες χώρες υπάρχουν και μόνο από αυτές εισάγουμε. Κυρίες και κύριοι, ζητούμε συγγνώμη που διακόπτουμε για μία ακόμα φορά το πρόγραμμά μας, αλλά μια είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα στην τουαλέτα των αντρών, κυρίες και κύριοι, αναγκάστηκε να κατουρίσει η Άννα Βύση, διότι των γυναικών δεν δούλευε στο ξενοδοχείο όπου φιλοξενεί την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Μα δεν είναι πράγματα αυτά, κυρίες και κύριοι.